Κύριε Σύμβουλε, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι υποψηφοί βουλευτές, καλή σας μέρα. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού σας καλωσορίζει στη συνδιοργάνωση με την Ευρυδική Επιτροπή Νέων του ΣΥΟΦ στην επιδιακή εκδήλωση. Βεβαίως. Στην επιδιακή εκδήλωση των 70 ετών της UNESCO και των 45 ετών του ΣΥΟΦ και της μεταξύ του συνεργασία. Καλωσορίζουμε στην ηρωική πόλη της Νάουσας την κυρία Κατερίνη Παρχαστοπούλου Τζικώστα, πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και την κυρία Μαγκαλένα Τοβόρνικ, εκπρόσωπο του ΣΥΟΦ στην UNESCO. Μια πόλη η οποία έχει ένδοξη τοπική ιστορία και αποτελεί ποικίλες πολιτιστικές δράσεις που οργανώνονται από τους 35 συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς, με την υποστήριξη στις δομές του Δήμου μας. Στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, ο πολιτισμός είναι το μέσο καλυτέρευσης της διαβίωσης στον τόπο μας. Καλώ τον Δήμαρχο της ηρωικής πόλης της Νάουσας, κύριο Νικόλα Κουτσουγιάννη, να κηρύξει την έναρξη των επαιτειακών αυτών εκδηλώσεων. Συλλογιότατη, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, επίσης προσκεκλημένοι, αγαπητό κοινό, σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση, την οποία διοργανώνουμε μαζί με την κίνηση νέων του ΣΥΟΦ, την ελληνική κίνηση νέων του ΣΥΟΦ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση. Η Νάουσα, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ μεγάλη παράδοση στον πολιτισμό. Με ειδίκευση βεβαίως περισσότερο στη λαογραφία. Στόχος μας σαν Δημοτική Αρχή είναι να μετατρέψουμε την Νάουσα σε πόλο αναφοράς για την παιδεία και τον πολιτισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Τζικώστα ως πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO αλλά και την κυρία το Βόρνικ, αντιπρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής της Σλοβενίας, για την παρουσία τους εδώ, με τους οποίους, με την συνδρομή τους, τη στήριξή τους και την βοήθειά τους, πιστεύω πως θα μπορέσουμε μέσα στο επόμενο έτος να κάνουμε πολλά και σπουδαία πράγματα για τον τόπο μας και για την αναπτυξιακή του προοπτική. Στους κρίσιμους αυτούς καιρούς που διέρχεται η πατρίδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό και την παιδεία ως μοχλό και εργαλείο για την έξοδο από την κρίση. Την έξοδο από την αξιακή κρίση κατά προτεραιότητα και εν συνεχεία από την οικονομική κρίση, η οποία είναι σαφώς προϊόν της γενικότερης έκπτωσης αξιών, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι η Νάουσα θα αποτελέσει, και εργαζόμαστε γι' αυτό, πρότυπο τοπικής κοινωνίας και κοινότητας όσον αφορά την αξιοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και της δύναμης που έχουν οι νέοι άνθρωποι κατά βάση για να μπορέσει να δώσει μία καινούργια κατεύθυνση, να δώσει ένα νέο μοντέλο, ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο
στην ζωντάνια τον ενθουσιασμό της νεότητας και φυσικά στην αξιοποίηση του πλούτου, του πολιτιστικού, ο οποίος χαρακτηρίζει την περιοχή μας. Θέλω να πιστεύω πως η σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσει αφορμή, ούτως ώστε να ακολουθήσει πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες θα μπορέσουν πραγματικά από την πλευρά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, της μετατροπής δηλαδή της Νάουσας, σε ένα πραγματικά κέντρο για την παιδεία και τον πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ο Δήμος μαζί με όλους τους δημότες, μαζί με όλους τους φορείς, όλους τους συλλόγους θα είναι συνεπής στην προσπάθεια να συνεχίσει την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση και να την καταστήσει πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Καθώς και τη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία κατά τη διάρκεια των 45 αυτών χρόνων. Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής, κρίνεται αναγκαίο να διασαφημιστούν σε ένα πρώτο επίπεδο οι όροι UNESCO και ΣΥΟ. Η ίδρυση της UNESCO, του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τοποθετείται το 1945. Απότερο στόχος της είναι η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων μέσα από την εκπαίδευση, τις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, τον πολιτισμό και την επικοινωνία. Ύψιστη αρχή της οργάνωσης αυτής είναι ο σεβασμός των αξιών και ιδεωδών όλων των πολιτισμών και αναφίβολα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να έχουμε ανάμεσά μας δύο εξέχουσες παρουσίες που γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας το ρόλο της UNESCO και του ΣΥΟ. Κυρία Παπαχριστοπούλη της Δικώστα, κυρία Τοβόρνικ, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο Νάουσας. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι μέρες που διανύουμε μπορεί να μην είναι οι καλύτερες σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό το κομμάτι όμως ποτέ δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τον πολιτισμό. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος επί του πολιτισμού μου κατέστησαν σαφές από τις πρώτες και όλες συναντήσεις μας ότι δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Η συνεργασία μας είναι άψοχη. Η Ελληνική Επιτροπή Νέων, όπως άλλωστε έχει δηλώσει επανειλημμένα, είναι ανοιχτή σε κάθε συνεργασία. Ήδη σχολεία, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φεστιβάλ έχουν συνεργαστεί με την Επιτροπή. Ο στόχος είναι απλός και εφικτός. Διάδοση και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Επιτροπή πλέον έχει οργανωθεί σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Έχει δημιουργήσει και δημιουργεί δίκτυα ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πόλεων αλλά και διαφορετικών κρατών. Δεν είναι άλλωστε γνωστό αυτό, γιατί το Φλεβάρι διοργανώσαμε την πρώτη συνάντηση νέων εδώ, πριν από ένα μήνα. Οι δράσεις του πολιτιστικού επίπεδου της κίνησης ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο μέσω του επίσημου περιοδικού του ΣΥΟΦ και τώρα διοργανώνουμε ένα ακόμη τόσο σημαντικό γεγονός. Με τα Παγκόσμια Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO που οργανώνει ο Δήμος Νάουσα και τη Δημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Νέων της ΙΟΦ για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO. Στις 28 Απριλίου 2015 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού που γιόρταζε στην έδρα του παρουσιάζοντας την ιστορία της δράσης και τα επιτεύγματά του για την ανάπτυξη του πολιτισμού, τη διάδοση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των επιστημών, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την εδραίωση της ειρήνης, την ενδυνάμωση της αηφόρου ανάπτυξης, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Μπαν Κι Μουν, στην ανακτήρια ομιλία του χαρακτήρισε την UNESCO τεράστια ειρηνευτική δύναμη, πρωταθλήτρια της ελευθερίας της έκφρασης και αφοσιωμένο υπερασπιστή της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, καταλήγοντας ότι αυτή η επέτειος αποτελεί ένα έναυσμα για να στραφούμε στον ιδιωτικό καταστατικό του οργανισμού και να δώσουμε προσοχή στη σοφή του παρέννηση ότι ο πολιτισμός
Η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ειρήνη είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα πρέπει να αποτελούν ιερό καθήκον όλων των εθνών.